Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Δημήτρης Ρέπας, καταθέτοντας την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το Έγκλημα στα Τέμπη, τόνισε πως η κυβέρνηση ευθύνεται που δεν είχε αποκατασταθεί τηλεδιοίκηση στη Λάρισα ύστερα από τη φωτιά που είχε μπει τον Αύγουστο του 2019. Είναι χαρακτηριστικό πω απαντώντα σε ερωτήσει του εισηγητή του Πασόκ Βασιλικό Καλή, ο πρώην του Πασόκ εστίασε την κριτική του στο διορισμό του Σταθμάρχη, λέγοντα ότι ήταν ατυχή και μη αξιοκρατική η τοποθέτησή του. Όπω υπογράμισε, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν και άλλε δικλείδε ασφαλεία. Επισημαίνεται ότι τα μέλη τη εξεταστική δεν γνώριζαν ότι την Τρίτη θα κατέθεται ο Δημήτρη Ρέπα.